I'd like to invite to the podium the Deputy Chief of Hellenic National Defense General Staff, Lieutenant General Mr. Konstantinos Loros. Κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένοι, καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Λόρος, υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και θα ήθελα εκ μέρους του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του Ναυάρχου Ευαγγέλου Αποστολάκη, αλλά και εγώ προσωπικά, να σας καλωσορίσω με την ευκαιρία του συνεδρίου σε αυτό το υπέροχο νησί της Ελλάδας, την πανέμορφη Λίμνο. Λόγω της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να στηρίξει μια σειρά επαιτειακών εκδηλώσεων και δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ομιλίες, εκδηλώσεις μνήμης στα συμμαχικά νεκροταφεία της Μακεδονίας, και εννοώ Μακεδονία αυτό που εννοούμε εμείς οι Έλληνες και όλοι οι πολιτισμένοι, ιστορικοί και μη άνθρωποι στον κόσμο, αγώνες δρόμου, μελέτες από σπουδαστές στρατιωτικών σχολών, ιστορικές εκθέσεις και εκδόσεις βιβλίων, αλλά και στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, το σημαντικότερο εκ των οποίων πραγματοποιείται σήμερα με τη συμμετοχή έγκριτων ιστορικών από διάφορες χώρες. Μέχρι τις αρχές του 1915, η Ελλάδα τηρούσε στάση αναμονής ως προς τη συμμετοχή της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Μεγάλο Πόλεμο, όπως συνηθίζουν να λένε οι ιστορικοί, καθώς παρά τις διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό της, δεν είχε αναγκαστεί από το διεθνή παράγοντα να αποσαφηνίσει και να πάρει ξεκάθαρα θέση. Η κατάσταση άλλαξε δραματικά με την έναρξη της εκστρατείας στην Καλλίπολη και την ατυχή έκβασή της, που οδήγησε στο σχηματισμό ενός νέου μεγάλου μετόπου στον ευρωπαϊκό χώρο, το γνωστό σε όλους μας Μακεδονικό Μέτωπο, το οποίο σχηματίστηκε κατά μήκος της βόρειας συνοριακής γραμμής της Ελλάδος και το οποίο κατέστησε αναπόφευκτη τη συμμετοχή της χώρας μας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι η Λίμνος, η οποία απέχει μόνο 100 χιλιόμετρα από τη χερσόνησο της Καλλίπολης, έπαιξε έναν ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των 8 μηνών, στους οποίους διεξαγόταν η επιχείρηση από τους Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, τους γνωστούς σε όλους μας Άνζακ. Η σημασία της εκστρατείας στην Καλλίπολη γίνεται έντονα αντιληπτή στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία, παρά το γεγονός ότι αποτελούν μέρος μόνο των συμμαχικών δυνάμεων. Η εκστρατεία θεωρείται και στα δύο αυτά έθνη ως βάπτισμα του πυρός. Έχει υποστηριχθεί ότι η εκστρατεία αποδείχθηκε σημαντική στην εμφάνιση μιας μοναδικής Αυστραλιανής ταυτότητας μετά τον πόλεμο, η οποία συνδέθηκε στενά με τις λαϊκές αντιλήψεις για τις ιδιότητες των στρατιωτών που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η οποία ενσωματώθηκε στην έννοια του πνεύματος Άντζακ. Κύριε Κατζαμπάνη, πιστεύω ότι συμφωνείτε. Όπως και σε όλα τα πολεμικά μέτωπα που είχαν δημιουργηθεί στην Ευρώπη, έτσι και στο Μακεδονικό μέτωπο, τα στρατιωτικά τμήματα είχαν ακινητοποιηθεί εντός βαθιών χαρακωμάτων. Για έναν μαχητή του συγκεκριμένου είδους πολέμου, δεν απαιτεί το μόνο ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού και εφοδίων. Ο καταλύτης για την απόδοση του μαχητού ήταν το ηθικό και τα χαλήθινα νεύρα, ώστε να είναι σε θέση να αντέχει ψυχικά τον έντονο και αδιάκοπο βομβαρδισμό του εχθρικού πυροβολικού. Οι Έλληνες στρατιώτες επέδειξαν όλα τα διαχρονικά πολεμικά χαρακτηριστικά της φυλής, τόσο κατά τις αμυντικές όσο και κατά τις επιθετικές επιχειρήσεις. Τον Σεπτέμβριο του 1918 δόθηκε η τελευταία μεγάλη μάχη που οδήγησε στη διάσπαση των γερμανοβουλγαρικών γραμμών άμυνα στο Μακεδονικό μέτωπο και στην διείσδυση των συμμαχικών μεραρχιών εντός της ζώνης συγκοινωνιών του αντιπάλου. Ο βουλγαρικός στρατός αναγκάστηκε στη συνθηκολόγηση, οι γερμανικές δυνάμεις υποχώρησαν προς το Δούναβι, ενώ οι σύμμαχοι μετέφεραν τον πόλεμο στα μετόπιστα της Αυστουγγαρίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, λοιπόν, θέλοντας να προλάβει τη συμμαχική προέλαση, προχώρησε σε σύναψη ανακοχής που υπογράφηκε εδώ, στο Μούδρο της Λίμνου, τον Οκτώβριο του 18. Η μεγάλη αυτή συμμαχική νίκη στο Μακεδονικό μέτωπο απετέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, όχι μόνο από επιστημονική άποψη, αλλά και από την ιστορική κατανόηση των γεγονότων που συνέβησαν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ σημαντικής περίοδου της ανθρωπότητας. Θα ήθελα να πω εκτός κειμένου ότι ως εκπιστέσεως μου γνωρίζω, αλλά γνωρίζουν περισσότερο οι ιστορικοί και όλοι οι επιστήμονες που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και θα αναπτύξουν διάφορα θέματα στο συνέδριο, ότι όποιος γνωρίζει γεωγραφία και ιστορία δύναται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό να προβλέψει κάποιες στοιχείες του μέλλοντος, αν όχι το ίδιο το μέλλον. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, αυτά τα ιστορικά συνέδρια έχουν μια σημαντικότητα, διότι τη γεωγραφία τη γνωρίζουμε, τη ζούμε και γνωρίζουμε τι ακριβώς, πού ακριβώς είναι τα μέρη, τι ακριβώς συμβαίνει από γεωγραφικής πλευράς,
και γεωπολιτικής πλευράς. Αν γνωρίσουμε και την ιστορία, μπορούμε εύκολα να δούμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ.